Μαθητού Φιλοσόφα, καλωσορίζει τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο για μία συζήτηση. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε σήμερα κοντά μας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε για ορισμένα θέματα που αφορούν εμάς τους φοιτητές και γενικότερα τους νέους ενήλικες. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους, είναι η διασκέδαση. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία που την έχω απορία. Εάν και αν ναι, γιατί να αντιμετωπίζω σοβαρά τον τρόπο που διασκεδάζω. Δηλαδή, πρέπει να σκέφτομαι ότι να κάνω την αυτοκριτική μου, μήπως ο τρόπος που διασκεδάζω δείχνει κάποια πράγματα, μήπως με επηρεάζει σε άλλο βαθμό. Ήδη νιώθεις ενοχές, δηλαδή. Νομίζω, ναι, είμαι ακόμα σωστά. Λοιπόν, εγώ έχω μεγάλη ιδέα για την ψυχαγωγία. Έτσι, και την μεγάλη ιδέα αυτή την έχω κληρονομήσει από τον Πλάτωνα, ο οποίος με τη λέξη ψυχαγωγία στην πολιτεία εννοεί ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, μια αγωγή της ψυχής, δηλαδή κάτι που έχει να κάνει με το παιχνίδι, με την τέχνη, έτσι, και με την αφιέρωση της υπάρξεως. Δηλαδή η ψυχαγωγία είναι η ουσία του υπάρχειν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο άγουμε την ψυχή μας τα ουσιώδη. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, η ψυχαγωγία και η ψυχολογία είναι μια υπέρτατη διασκέδαση. Ναι. Αλλά διασκέδαση όχι με την έννοια του διασκορπισμού, με την έννοια ακριβώς της λελογισμένης πολλαπλότητας, την οποία χρειάζεται η ύπαρξη για να είναι αληθινή. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό? Βέβαια. Φανταστείτε, κάποτε είχα ένα φοιτητή Αγγλικανό στο Κέμπριτζ. Λοιπόν, και ετοιμαζόταν να χειροτονηθεί. Και μου λέει, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, μου είχε ένα σεβασμό. Και μου λέει, δώστε μου μία συμβουλή. Και λέω, εντάξει. Η συμβουλή μου είναι to become a human priest, του λέω. A human priest. Αυτό κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Για λόγους που δεν μπορώ να σας εξηγήσω στον αγγλικανισμό, το be human είναι πολύ σπουδαίο, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Δεδομένου ότι τεράστιο βάρος ενοχολογίας αυτή η θεολογία ειδικά. Θυμάμαι όταν ήταν τα παιδιά μου σε αγγλικό σχολείο στα Cambridge, κάναν θρησκευτικά, γιατί κάνουν όλοι τα θρησκευτικά όλοι εκεί. Ακόμα και αν είσαι μπουντού, ας πούμε, θα κάνεις τα αγγλικανικά θρησκευτικά, γιατί έχουν μια ωραία. Οι Άγγλοι δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύεις, αλλά η παράδοσή μας είναι αυτή. Εδώ οι θεολόγοι δεν κατάφεραν να το πούνε αυτό έτσι απλά. Η παράδοση είναι αυτή, δεν με νοιάζει να πιστεύεις, όπως είναι η αρχαία τραγωδία. Έχω και άλλη μια παράδοση που τη λέω θεολογία αγγλικανική. Λοιπόν, θα τη σπουδάσει. Τα σκεφτικά που του βάζανε, μου έκανε εντύπωση, ένα homework, ας πούμε, έλεγε. Αφού λέει κατάκλεψε τα γλυκά και τα αυτά τη μάνα σου, έχει πεθάνει και στην κόλαση. Παίρνουν πως αισθάνεσαι, γράψε και γράψε ένα γράμμα στο φίλο σου για να μην έρθει και αυτός εδώ. Και έρχεται λοιπόν η 19χρονη κόρη και μου λέει: κοίταξε εδώ τι μας βάλανε. Σε τι να πεις, εγώ καταρχήν θα έγραφα να έρθει και άλλη εδώ για να μπορέσουμε να το διασκεδάσουμε λίγο εδώ. Φανταστείτε αυτή η τρομοκρατική, terrifying, ας πούμε, με πλευρά. Φυσικά είναι δει στο Θεό, like a baron, όπως μου λέει ένας Anglican priest, που έγινε ορθόδοξος. Είναι βαρόνος, λέει, και εγώ από κάτω υφίσταμαι. Και το become a human priest του φάνηκε πάρα πολύ ανθρώπινο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά από 2 χρόνια από τον είδα, μου λέει, τι σημαντική συμβουλή είναι αυτή. Να είμαι human priest. Το να είσαι human priest σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος. Να έχεις την πολλαπλότητα της πολλαπλής ευαισθησίας ενός πραγματικού ανθρώπου. Ναι ή όχι. Εγώ από εδώ, που να έρθω από το ξενοδοχείο μέχρι εδώ, συνταράχθηκα από 15 πράγματα. Έτσι είναι τα μωρά. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί δεν είμαστε σαν τα μωρά και εμείς σαν τα παιδιά δηλαδή. Και εσείς είστε ακόμα έτσι. Αυτό που αλλάζει μετά την εφηβεία. Γι' αυτό ο Νίτσε είπε ότι ο άνθρωπος ζει από τα 18 στα 20 την ζωή του. Φοβερή κουβέντα. Μόνο ο Νίτσε θα μπορούσε να την πει. Φοβερά πράγματα ο Νίτσε κατά καιρούς. Είναι γιατί έχει την πολλαπλή ευαισθησία αυτή και με τον τρόπο αυτό μπορεί και πλησιάσει και άλλους. Γιατί? Μα γιατί έχει τα βιώματά τους. Πώς θα το πω, καταλάβατε τι λέω. Και επανέρχομαι τώρα σε αυτό που λέγαμε ότι αρχίζαμε στην αρχή να μιλάμε. Για το τι είναι θεολογία. Θεολογία δεν είναι
Το να νηστεύει κανείς από εμπειρίες και βιώματα και από την πολλαπλότητα αυτή που είναι φυσική στον άνθρωπο. Θεολογία είναι ακριβώς το αντίθετο, αλλά όλα αυτά με κάποιο τρόπο μεταποιούνται ξαφνικά στο γεγονός το υπέροχο της παρουσίας του στα πράγματα και μέσα στον κόσμο. Η θεολογία είναι μια γιορτή. Και όλοι οι μεγάλοι θεολόγοι γιόρταζαν το γεγονός των θεολόγων τους. Ήταν κάτι. Γι' αυτό και αν ρώτησε βγήκε στα Σέρβικα και μου ζήτησε ο Σέρβος ο μεταφραστής να γράψω ένα πρόλογο για τη Σέρβικη έκδοση και έγραψε ακριβώς αυτό. Ο θεολόγος είναι ένας παραγωγός ευτυχίας. Αυτό είναι ο θεολόγος. Ένας παραγωγός ευτυχίας. Την οποία αισθάνεται ο ίδιος. Γιατί διότι μέσα στην πολλαπλότητα δεν χάνεται το νόημα. Παραδόξως. Δεν είναι δηλαδή διασκέδαση με την αρχαία έννοια του διασκορπισμού. Είναι ένας διασκορπισμός ο οποίος ξαναενώνεται σε μια ενότητα με ένα κεντρικό νόημα και γίνεται πλούτος αυτό αντί να γίνει διάλυση. Καταλάβατε. Τι λέω, αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, δεν πάει να ακούς ραπ, τραπ, μπαπ, οτιδήποτε, δεν πάει να βλέπεις ταινίες, δεν πάει να κάνεις, όλα λειτουργούν σωστά και ωραία. Γιατί, να το πει η Ελένη για το έτσι. Γιατί, γιατί το Αριστοτέλης. Το on λέει, ακούστε τώρα, πώς πηδάμε τώρα από τη ράπη στο Αριστοτέλη. Τραπ. Το on λέγεται πολαχός. Άπαρδε προς μια αρχή. Ούτε φιλοσόφους έχουμε. Λέγεται με πολλούς τρόπους το on. Το on, ένα on. Με πολλούς τρόπους. Άλλος λέει, τι ωραίο ποτήρι, μάνα μου. Άλλος λέει, τι φοβερό πράγμα να διψάς και να έχεις νερό. Άλλος λέει, ήταν να πάρει, γιατί να χρειαζόμαστε το νερό. Όπως ένας φίλος μοναχός στο Άγιον Όρος που είναι και γιατρός εκεί και έχει μανία με την ξηρασία. Κάνει δίαιτα, δεν ξέρω αν ξέρετε ποιος είναι. Και κάθε φορά που τον βλέπω μου έρχεται ακατάχει την ύψα. Μόλις που τον δω. Εφαρμόζει ξηρασία. 2, 3, 10 μέρες χωρίς τίποτα. Και έτσι λέει, ο νηστιολόγος. Λοιπόν, και κάθε φορά που τον βλέπω ψάχνω να βρω νερό να πιω έτσι. Λέγεται τον πολαχός. Άπαν δε προς μίαν αρχήν. Όλο αυτό που γίνεται μέσα από τη μία αρχή γίνεται ένα. Και εδώ πηδάμε αν θέλετε και στο νόημα του τρομολογητή για τους πολλούς λόγους των νότων που είναι ο ένας λόγος. Αυτοί οι άνθρωποι, αν ήξεραν να είχατε πάρει εδώ το μάξιμα, θα τρελαινόσασταν. Είναι ακριβώς το αντίθετο από την κατεστημένη εικόνα της αγιότητας που μας κατέστρεψε κακά τα ψέματα. Κατέστρεψε ουσιαστικά την ευαισθησία μας. Πριν από λίγο καιρό, ένας παπάς, πολύ καλός, από μια πολύ πολύ μακρινή Ήπειρο και χώρα, μου γράψε ένα γράμμα, είναι και πανεπιστημιακός σαν εμένα. Και μου λέει, «Α, έχω πρόβλημα με τον επίσκοπό μου, because I am not a clerical drone. I am not a clerical drone. Δεν είμαι ένα κληρικό drone. Πάει σε αποστολές και κάνει όλα πράγματα. Αλλά είμαι human». Και μια φορά είχαμε βρει σε ένα συνέδριο με αυτόν τον τύπο και βρεθήκαμε στην τουαλέτα. Εκεί ήταν η συνάντησή μα. Τον έβλεπε που μιλούσε και αυτό έβλεπε εμένα, δεν είχαμε τρόπο να τα πούμε. Και μετά πάμε στην τουαλέτα και ήμασταν μαζί. Και γυρίζει και μου λέει: I have now, μου λέει, an anthropological definition. Έχω ένα. We are peacing beings. Αυτό δεν ταιριάζει με αυτό το οποίο νοούμε εμείς ως απόσυρση από τα πράγματα. Δεν είναι απόσυρση, είναι νοηματοδότηση η αγιότητα, να ξέρετε. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέρον πολύ να συναντήσετε Αγίους. Εγώ ήμουν άθεος. Πανάθεος. Όχι αγαθομοντερνάκι, άθεος τελείως. Και όταν βρέθηκα μπροστά σε τον πατέρα Πορφύριο, λέω, α, έτσι. Υπήρχε το παν εκεί. Δεν είναι ότι ήταν, ξέρω εγώ, ένα χειρόφρενο στην πραγματικότητα της ανθρώπινης και ξαφνικά άνοιγε ένα παραθύριστα στον ουρανό και αυτό είναι η Ορθοδοξία, να ξέρετε. Αλλιώς δεν θα καταλάβετε ποτέ τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Ούτε τον Άγιο Μάξιμο θα καταλάβετε ποτέ. Ούτε τον αυτόν που σου αρέσει εσένα, το, πες το, το σημείο του νέου θεολόγου, τον έχεις ακούσει. Ούτε αυτό.
που σου λέει ότι κοίταξε να δεις, η χάρις είναι κάτι που κλωτσάει στην κοιλιά, όπως σου λέει στην έγκυο ακριβώς. Είναι μια αίσθηση σωματική ουσιαστικά ο Θεός. Και η σύγχρονη νευροψυχολογία θα το τόνιζε αυτό με φωνές μεγάλες. Διότι είμαστε η ψυχοσωματικότητά μας. Αν στη συμμετοχή, σε αυτό το οποίο είμαι, σε αυτό που λέω κοσμοθεωρία, συμμετέχει τόσο πολύ το συνέστημα όσο η σύγχρονη νευροψυχολογία ξέρει, η βιολογική ψυχολογία. Τότε, τι στην ευχή είναι ο Θεός, καταλάβατε, δεν είναι πια μια αφαίρεση. Είναι τι, μια σειρά από σωματικές μεταφορές. Μητέρα, πατέρας, φως, ζωή, σχέση. Λέγε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Κι εγώ εσένα. Ωραία. Θα το ξεκινήσετε. Ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε, ας πούμε, αυτό που λέτε, έχετε μιλήσει πολλές φορές για τη διάσπαση της προσωπικότητας, ότι όλα αυτά που κάνουμε δεν ενωποιούνται μαζί, δεν ευθυγραμμίζονται. Ναι, αυτό είναι κακό. Αυτό, αν εγώ, ας πούμε, κατά βάθος έχω κάποιες αρχές της ζωής μου, αλλά μου αρέσει να πηγαίνω γήπεδο ή σε hip hop συναυλίες και να χτυπιέμαι σε trap, και υπάρχει αυτή η δυσαρμονία. Γιατί δυσαρμονία, ρε παιδάκι μου. Δυσαρμονία υπάρχει επειδή για σένα αυτό είναι δυσαρμονία. Δηλαδή, είναι σοβαρό το ότι είναι δυσαρμονία. Να. Νιώθω δυσαρμονικά. Μια από τις μεγάλες ευλογίες που είχα στη ζωή μου ήταν ότι γνώρισα τον Πετζίκη. Τον Νίκο Γαβριήλ Πετζίκη. Ο οποίος ήταν ένα συγκλονιστικά αυθεντικό πλάσμα. Τόσο συγκλονιστικά αυθεντικό που δεν μπορούσα να τον μιμηθείς. Ήταν πάρα πολύ αληθινός. Τόσο αληθινός και μαζί είχε μια συγκλονιστική αίσθηση του Θεού. Ήταν για μένα ένας Άγιος. Και ταυτόχρονα ένας πάρα πολύ ζωντανός άνθρωπος. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Αλλά σήμερα βέβαια μας μάθανε ότι το ένα αποκλείει το άλλο. Και είναι φοβερό να παίρνουμε το επιχείρημα αυτό από τους αντιπάλους. Φανατικούς αντιχριστιανούς που υπάρχουν και μάτους ο τόπος είναι. Δεν έχω βρει έναν από αυτούς που να μην είναι βλάκας. Που να είναι, να αξίζει να κουβεντιάσει κανείς μαζί του λιγάκι έτσι να καταλάβετε γιατί έχει σημασία να συζητάς με κάποιον και να σου διαγείρει το νου, δεν είναι. Και ο καυγάς θα ήταν υπέροχος. Ποιος είπε το καυγάς, είναι κατάντια. Ένας ωραίος καυγάς. Ένα δώρο του Θεού. Βγαίνουν πράγματα στην φόρα, αρκεί να ξέρεις να καυγαρίσεις, και αυτό είναι τέχνη. Δηλαδή να μπορείς να αναδείξεις, και το παράλογο, αλλά και τη λογικότητα μέσα στο καυγά. Έτσι, να μπεις και στη θέση του άλλου. Για παράδειγμα, να αρχίσει να πολεμά τον εαυτό σου μέσω του άλλου. Να αρχίσει να κάνει. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Δεν θα μιλήσουμε τώρα τέχνη καυγά, γιατί θα κάνουμε άλλη εκπομπή γι' αυτό. Όπως λένε οι δημοσιογράφοι. Τι ήταν η ερώτηση αυτή, δεν ήταν η ερώτηση. Ναι, αυτό ότι. Νομίζω έδωσα μια απάντηση λίγο εκτεταμένη, αλλά αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, επανέρχομαι σε αυτό. Δεν είναι τόσο το γεγονός ότι ας πούμε, είμαι και εγώ τη γνώμη ότι το Ιντερνετ μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Τον πεθάνει. Τον πεθάνει. Γίνει πώ το πάθει εξάρτηση. Πολλοί φοιτητέ, ειδικά και νέοι, εξαρτημένοι από το Ιντερνετ. Γιατί θα τον τρελάνει όμω, γιατί αυτή η πληθώρα των ετεροκλήτων πληροφοριών δεν εντάσσεται σε ένα σύστημα. Και ο εγκέφαλο του ανθρώπου είναι φτιαγμένο να κάνει σύστημα, κόσμο σύστημα. Το κοσμοσύστημα δεν αποκλείει την πολλαπλότητα. Ίσα-ίσα την επιζητεί. Αλλά όχι την άσχετη, τη διαλελειμμένη πολλαπλότητα. Τη σκάρτερ, τη multiplicity, ας πούμε, πώς θα το πω έτσι το πράγμα. Αυτό είναι το θέμα που δεν μπορούν να συναχθούν τα όντα όλα και δεν μπορεί η επιθυμία να ενοποιηθεί. Παραμένει κομματιασμένη. Αν παραμείνει κομματιασμένη η επιθυμία, θα χρειαστείτε κάποια στιγμή κάποιον ψή. Όχι για να σας βοηθήσει, αλλά να ακουμπάτε κάπου, γιατί και αυτός που έχει πρόβλημα συνήθως δεν το ξέρει. Να μάθετε να τα βλέπετε βαθύτερα τα πράγματα. Εσύ βλέπεις την αντίφαση και εγώ βλέπω την ανεπάρκεια. Καταλαβαίνεις. Θα μπορούσε η όλη σου, δηλαδή ένας άνθρωπος, μια συγκρότηση, θα μπορούσε να έχει επαφή με όλες τις μορφές της τέχνης, όχι για να τον κατακλείσουν,
αλλά για να πάρει από αυτές, να τις δει όπως στο βάθος θα ήθελα να είναι. Εδώ είναι το πιο φοβερό από όλα. Και αυτοί στο βάθος θα ήθελαν να είναι αλλιώς. Αυτοί, λέω τώρα οι διάφοροι αυτοί, και αυτοί οι ίδιοι ψάχνουν κάτι το οποίο πρέπει να στο δείξουμε εμείς. Ήταν η Κορνάρου εδώ τώρα. Καλό παιδάκι. Κάτι την ερώτηση. Ναι, να λύσω. Ναι. Άρα ουσιαστικά οι Άγιοι σε κάθε τι έβλεπαν την αληθινή ψυχαγωγία. Δηλαδή, Ψυχαγωγούνται συνεχώς. αυτό. Ήταν η κατάσταση της ΑΕΝΑ της εφορίας που λέει ο Μπρικνέδερ. Άρα δηλαδή, εν τέλει δηλαδή είναι δοξολογία, ας πούμε. Τεράστια. Με δοξολογία είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Μόνο που αυτό δεν έρχεται κυνηγώντας το. Δεν την παίρνει μια κιθάρα και αρχίζει τα χαζά τραγούδια αυτά που λένε τα παμιδρά, τα θυμάμαι. Είναι μερικοί ραδιοσταθμοί που του αρέσουν όμω και τα βάζουν. Και τα αυτά τα τραγούδια είναι χαζά για την λήψη του ζητουμένου. Δηλαδή, από ότι είμαι χαρούμενο, στην ουσία νιώθω κατάθλιψη. Σίγουρα. Άμα αρχίσω τραγουδά, πόσο χαρούμενο είμαι. Έρχεται κατάθλιψη. Ναι. Καλά τέτοια ωραία. Είναι κρίμα να έχουμε στα χέρια μας ένα τέτοιο φοβερό πράγμα, σαν και αυτό που έχουμε, και να το συρρυκνώνουμε. Και το κάνουμε εμείς αυτό. Δεν το κάνουν αυτοί που να παίξουν και λένε, κοίταξε, είστε άρρωστοι, είστε τον, είστε τ' άλλο. Νίτσε είπε και αυτή την κουβέντα, πού είναι ο Παπασπύρος. Βάλτε το αυτό. Λοιπόν, οι χριστιανοί λέει, είναι η χειρότερη κατηγορία που μας απίφθηναν ποτέ. Είναι άνθρωποι χωρίς χαρά. Εγώ όλοι οι χριστιανοί που γνώρισα, οι μεγάλοι χριστιανοί, ήταν άνθρωποι που είχαν πάρα πολύ βαθιά χαρά. Αλλά ήταν άλλου είδους χαρά, ήταν χαζοχαρά, ας πούμε. Ήταν μια χαρά που ακόμα και αν όλοι ήταν λυπημένοι γύρω τους, αυτή η χαρά παρέμεινε σε αυτούς και τη μετέδιδαν κιόλας. Ήταν η χαρά της Αναστάσεως. Θυμάμαι κάθε φορά που έφευγα από τον πατέρα Πορφύρη, νόμιζα ήταν Πάσχα. Μην γελάτε, δεν το λέω για. Νόμιζα ήταν Πάσχα. Είχα την αίσθηση της αιωνιότητας. Και ήταν αυτός που μας έλεγε, άκου να δεις, έλεγα εγώ μια φορά, η μελέτη θανάτου, γέροντα, βρε τι μελέτη θανάτου, αυτά είναι άρρωστα πράγματα, έλεγε, άμα τα κάνεις με λάθος τρόπο, ειδικά, πως τα κάνουν σήμερα, είμαστε στην αιωνιότητα, τώρα, εγώ και εσύ, τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαφορά, τώρα, μου λέει, είμαστε στην αιωνιότητα, τώρα. Και φυσικά τότε να βλέπεις. Μα τα φοβερά χαρίσματα που είχε. Όταν προηγουμένως σου απάγγειλε τα ποίηματά σου, πως έκανε με μένα. Μου λέγε τα ποίηματά μου, που λέει να διαβάσει. Σα το έχω, το έχετε ακούσει. Διαβάζω, λέει, ποίηση, λέει, και δεν τα καταλαβαίνω. Εσύ, λέει, που είσαι εδώ, θα μου πει τι εννοούν. Λέω, ναι, και αρχίζει να μου λέει τα ποίηματά μου, δημοσίευτα. Έτσι, εκείνο και εκείνο. Ναι, και ο βέβαια κατέρευσε. Τι λέτε τώρα. Πού τα ξέρετε, όχι εγώ, λέει, το πνεύμα του Άγιο τα ξέρει. Αυτό ενέπνευσε να γράψει. Κοίταξε είναι το στίχο, τον άλλο στίχο έγραφα εγώ. Τη νύχτα και τη ημέρα στη φυλακή, στα 16 με 17. Το βάθο έπλασαν τη υπέρβαση. Πού το βρήκε αυτό, μου λέει. Την φυλακή, η νύχτα και η ημέρα, έτσι. Πού το βρήκε αυτό. Λέω, πού το βρήκα, Γιώργα. Βρέ, λέει, αυτό είναι από Θεού, λέει. Αυτό τα ενέπνευε στην πρόχρηστη εποχή αυτά. Αν δεν δούμε αυτή τη διάσταση, νομίζω ότι θα τα πετάξουμε όλα στο τέλος. Πώς μου λέγει ένας γιατρός. Τελευταία μου λέει. Ναι, βρε πάτερ, ωραία είναι αυτά, αλλά η γειτόνισσα απέναντί μου έχει ένα κορμί, λέει. Τι του λες αυτού νου. Τι του λες αυτού νου. Τέκνουν πνευματικών. Ε? Τι του λες. Για να τον πει εννοώ, όχι για να πει κάτι θα βρει, θα πει δεν υπάρχει περίπτωση. Την παρούφα θα την πει, δηλαδή. Θα τον πει ότι δεν έχει, ότι τελικά δεν έχει να πει τίποτα. Πίσω όμω. Αυτό πρέπει να εμβαθύνει πάρα πολύ στην πραγματικότητα τη ομορφιά. Καταλάβατε, είναι ομοιοπαθητική ισορροπία, δεν είναι αλλοπαθητική. Ε? Κλείσα τα μάτια. Αν κλείσα τα μάτια, θέλω να γυρεύεται συνέχεια. Και πολλοί έτσι θα τον πάρουν. Κάποια στιγμή, δεν είναι ευκαιρία ζωθήσει,
Θα έρθει μετά και θα μου πει: Πάτε, δεν έχω εξομολογηθώ. Και θα του πω: Επιτέλου. Τι κατάφερε. Ησύχασα. Άμα δεν καλλιεργηθούμε πραγματικά, δεν έχουμε ορίζοντες. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό πιο καθαρά. Αλλά οι πατέρες όλοι ήταν σε αυτή την καλλιέργεια το βάρος. Γι' αυτό και, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, και μου έλεγε, κοίτα να δεις, αυτό το βρεις και σε αυτά που διαβάζεις εσύ, εγώ δεν έχω χρόνο. Και έλεγε, κάτι κάτω, βρήκα στον Άγιο Μάξιμο αυτό. Έλεγε, η αντιμετώπιση των πραγμάτων γενικά είναι δύο ειδών. Η μία είναι με το όχι. Όχι. Αλλά αυτό λέει, είναι σαν να είσαι ένα σκοτεινό δωμάτιο, ρίχνει μπουνιές διαφόρους που είναι μέσα εκεί και σου και αυτοί. Πολύ κοπιώδες λέει, το κάνανε μερικοί πατέρες. Έχει αγώνα πολύ. Το άλλο λέει ποιο είναι, το άλλο ανοίγει στο παράθυρο λέει. Καταλάβατε, μια θετική στάση δηλαδή, η οποία ουσιαστικά αφορά την υπερβολή. Ένας μεγάλος φιλόσοφος σύγχρονος που τον αγαπώ ιδιαίτερα, ο Μαριών, μίλησε ακριβώς για τα φαινόμενα σατουρέ, τα saturated φαινόμενα, υπερκορεσμένα φαινόμενα, και εννοεί ακριβώς τα φαινόμενα που πλημμυρίζουν με νόημα. Πλημμυρίζουν με νόημα. Δηλαδή είναι γεμάτα, βλέπεις κάτι κάποια στιγμή, δεν είναι, λέμε μια φορά, λέμε μια φωτογραφία, ένα εκατομμύριο λέξεις. Γιατί έτσι πιάνει μια στιγμή αλήθειας. Αυτό έχει το κινηματογράφο το πολύ ωραίο που δεν το έχει ούτε λογοτεχνία καν. Μπορεί μέσα σε ένα βλέμμα, με ένα βλέμμα μόνο, με μια κίνηση, μια φωτογραφία, να κατοπτρίσει όλο το βάθος το οποίο το χάνουμε μιλώντας ακατάσχετα για τα πράγματα. Λέμε τώρα, παρένθεση αυτό. Εμένα μου αρέσει πολύ να μιλάω, ειδικά όταν ξυρίζουν μωρά πολλά. Ό,τι είναι η χαρά μου. Και όπως έχω και πέντε εγγόνια που είναι όλα τέτοια, έτσι ακριβώς. Και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τα υπερκορεσμένα φαινόμενα είναι ακριβώς τα φαινόμενα στα οποία υπάρχει το τέλειο βίωμα. Εάν το είχαμε αυτό, δεν θα χρειαζόμασταν. Δεν θα είχαμε φόβο από τίποτα. Καταλάβατε. Όταν ήμουν μικρός και βασανιζόμουν και εγώ από την ομορφιά των κοριτσιών, πάρα πολύ, όπως ήταν φυσικό, πήγα στον πατέρα Παΐσιο μια φορά και του λέω: Δεν αντέχω άλλο. Διότι κάτω καλοκαίρι υποφέρω σήμερα τώρα. Και δεν μπορώ. Και μου λέει: Γιατί μωρέ, εγώ είμαι υπέροχα. Λέω: Γιατί είναι αυτή υπέροχα. Μα τόσο ωραίε κοπέλες γύρω σου και να μην νιώθεις όμορφα. Λέω: Μπα. Εγώ έμεινα, ξέρω. Λέω: Εσύ νιώθεις υπέροχα. Υπέροχα λέει. Λατρεύω λέει αυτόν που τα έφτιαξε αυτά έτσι. Θεέ μου. Αυτό είναι ένα υπερκορεσμένο φαινόμενο. Δηλαδή ουσιαστικά η θέα του σχετικώς ωραίου, του αγαθού, του αυτού, γίνεται μια φανέρωση της υπέρτατης ομορφιάς, της οποίας είναι εικόνα. Είναι μια εικόνα η οποία, όπως όλες οι εικόνες, είναι αλλοιωμένη. Όλα τα ανθρώπινα είναι έτσι όμως. Και η σοφία και η αγαθότητα και οι αρετές μας είναι ο σαράκος αποκαθημένης. Οι αρετές μας και αυτές ανόητες είναι ψευτοαρετές. Είναι. Κοίταξε όμως, παραπέμπουν σε κάτι του οποίου η θέα, εκτός ότι τα μορφαίνει όλα, περισσότερο από ότι είναι, μας μαθαίνει να διδάσκουμε και τους άλλους ανθρώπους να βρίσκουν την πληρότητα και την ορθότητα του εικονισμού. Και μου έλεγε μετά για τα κορίτσια, το έχω πει στην εκπομπή, κοίταξε, λέει, σκέψου την Αγία Παρασκευή. Και είχε έρθει μίξες, είχε πει. Και ότι είναι, και είχε μία κερκίνα, την έπιασε το κλάμα εκεί. Γιατί δεν κατάλαβε τι εννοούσε ο γέροντας. Εννοεί ακριβώς ότι το πλάσμα που έχει απέναντί σου έχει τη δίψα του απολύτου. Και την εκφράζει μόνο το είναι. Και με την εξωτερική του ομορφιά. Ομορφιά. Ή με την αναζήτηση ομορφιάς. Δεν υπάρχει ομορφιά, υπάρχει αναζήτηση ομορφιάς. Αυτοί που βάφονται, κάνουν, καλοποιούνται, αναζητούν. Δεν είναι αυτοί ότι
σταματάει αυτό εκεί. Ουσιαστικά είναι ένα κενό μέσα τους, το οποίο τους αναγκάζει να ζητούν μια ομορφιά η οποία είναι στην ουσία περισσότερη από αυτή την οποία μπορούν να απεικονίσουν πάντοτε. Και αυτό ακόμα είναι κάτι που να τους διδάξει και να τους το διδάξει κανείς. Ξέρετε τι υπέροχες σχέσεις δημιουργούνται έτσι και τι ωραίες φιλίες. Δεν τραβάμε το χειρόφρενο. Γιατί ο κόσμος αυτός δεν είναι του Θεού. Αλλά επιταχύνομαι. Και η επιτάχυνση αυτή, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, κοιτάξτε τώρα πώς από το Γονίτσα πάμε στον πατέρα Πορφύριο, αλλά εγώ έτσι τα βλέπω. Άκου να δεις, μου έλεγε. Εμένα μου είχε τρελάμε, δεν τα έχω γράψει. Αλλά γιατί δεν θα γίνουν κατανοητά πολλά από αυτά. Μου έλεγε, άκου να δεις, μου έλεγε. Σε σένα μιλάω έτσι, γιατί εσύ μωρέ, καταλαβαίνεις κάτι πράγματα που άκου να δεις, μου λέει, το αεροπλάνο, μου λέει. Πετάει. Πετάει, λέω, ναι. Του λέει, πετάξει, τι κάνει, μου λέει. Λέω, περπατάει. Δεν περπατάει απλώς, τρέχει. Και τρέχει πολύ, μου λέει. Το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό? Μία υπερβολή. Και όχι η έλλειψη. Είναι μια υπερβολή η οποία έχει ένα στόχο. Να, αυτό είναι το θέμα όλο. Πάει κάπου. Δεν είναι μια υπερβολή απλώς. Σήμερα έχουμε μια υπερβολή, απόλυτη υπερβολή, χωρίς στόχο. Και όπως μου λέγε ένας ωραίος φίλος μια φορά, μέχρι τώρα λέγαμε, λέει, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Τώρα ρωτάμε και το σκοπό ποιος τον αγιάζει. Δεν αγιαστεί ο σκοπός, καταλάβατε. Ωραίες ερωτήσεις τελικά είναι. Κακώς έτσι νόμισα άτυχη. Η Στρατούλα είχε σκεφτεί χθες μια. Ποια είναι η Στρατούλα, μωρέ? Γιατί αυτή δεν ξέρει να μιλήσει. Πες τα, ρε Στρατούλα, εσύ. Για την ένοχη ευχαρίστηση. Ναι. Η ένοχη ευχαρίστηση, Παναγία μου. Αυτό είναι ώρα για πράγματα που έχουν νόημα και πόσο μας πληρούν, ας πούμε, όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν τόσα πράγματα που ενώ ξέρουμε ότι είναι τρασίγλες, να το πω έτσι. Τι είναι? Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου ποιοτικά. Ποιοτικά. Ναι, το τραπ που είπε πριν ο Άγγελος, τα ριάλι και τα πάντα. Παρ' όλα αυτά τα επιλέγουμε να τα δούμε. Παρόλο που ξέρουμε ότι μας αναγκάζει. Θυμήστε το Γενναρά τώρα, δεν ξέρω θα το ακούσει αυτό. Μια φορά έλεγε να πάρει όταν σκοτώνουμε στη δουλειά το βράδυ κάθομαι και βλέπω αστυνομικές ταινίες και μετά κατηγορώ τον εαυτό μου, λέω αυτού σου. Λοιπόν, ο άλλος, ο μεγάλος θεολόγος, ο Προτεστάτης, ο Μπάρτ όμως, είχε μεγάλη αγάπη για τις αστυνομικές ταινίες και δεν το έκρυβε. Δεν το έκρυβε. Λοιπόν, για λέγε. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι συνήθως το παρουσιάζουμε και σαν guilty pleasure. Ότι ας πούμε. Guilty pleasure. Chacun son plaisir, λένε οι Γάλλοι. Γιατί όχι. Ότι μ' αρέσει, αλλά και δεν το λέω ότι μ' αρέσει. Μπορεί να κρίνω κάποιον που να το κάνει. Αλλά παρόλα αυτά, στο σπίτι μου να πάω και να κάνω το ίδιο. Πάντοτε κρίνεις κάποιον να κάνει το ίδιο. Αυτό είναι δεδομένο. Άμα ακούσει κάποιον να μιλάει ενάντια σε κάποιον άλλον πολύ έτσι έντονα, σημαίνει ότι και ο ίδιο προς τα εκεί πηγαίνει. Είναι κανόνας αυτό. Το λέει και ο Παύλος, αλλά είναι φοβερή ψυχολογική παρατήρηση. Γενικώς, άμα δεν έχω βίδα με κάτι που. Αυτό δεν το κατηγορώ εύκολα στον άλλον. Ναι. Αν εγώ ίσως θέλω να το κάνω, ή δεν είμαι εκεί κοντά, ή να το έχω κάνει ήδη, ή περίπου. Έτσι γίνεται η κατάκριση. Κοιτάξτε, είναι μετάθεση του βάρου τη ενοχή. Αυτό είναι η κατάκριση στο βάθος. Η κατάκριση, όχι η καταλαλιά, η βαριά κατάκριση. Όχι να πεις ότι παράταμε σε κάποιον. Το δεν είναι αυτό, μπορεί να είναι ενόχληση. Αλλά να πεις ότι κοίταξε, ο άλλος είναι μοιχός. Για τον ειδήμον αυτό σημαίνει ότι πω πω. Έχεις μεγάλο guilty pleasure. Με το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Ένας καλός πνευματικός είναι αυτός που τα ξετρυπώνει αυτά και βοηθάει. Έτσι. Και βοηθάει να τα δούμε στην, θα έλεγα, στην ψυχοβιολογική τους πλευρά. Να δούμε ότι είναι πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να τρομάζουμε ούτε να συγκλονιζόμαστε. Γενικά, ο άνθρωπος είναι ένα αλήτρωτο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να τον βγάλει από εκεί που βρίσκεται. Τίποτε, τίποτε. Το ξέραμε που το ξέραμε, τώρα ήρθε η νευροβιολογία και μας το βεβαίωσε. Είναι τόσο περίπλοκο το πώς δημιουργείται μια πεποίθηση,
το τι συναισθήματα, τι σωματικά βιώματα, τι κοινωνικά βιώματα μπαίνουν εκεί μέσα. Που λες τώρα να κουβεντιάζουμε αυτόν και να προσπαθώ να τον κάνω από κομμουνιστή. Πελέμε τώρα. Ή από άθεο, τον κάνω πιστό. Είναι γι' αυτό και τα ζευγάρια μπλώνουν συνεχώς. Κάνω σημείο και παραμαλώνουν έτσι συνέχεια. Τρόμαξες. Ναι. Αυτό κάνουν. Εκτός εάν κάποιος από τους δυο ή και οι δυο αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει απλά. Εκεί μέσα μπορεί να επέμβει μόνο κάποιος άλλος που έχει φτιάξει όλα αυτά τα πράγματα, να σπάσει ξαφνικά το κέλυφος, να ανοίξει ορίζοντες καινούριους, που είναι ένα βίωμα αυτό, έτσι. Και το έχουν άνθρωποι, το έχω το βίωμα αυτό, ότι αν σκεφτώ ότι πρόχριστο εποχή και τη μετά, είναι μια πολύ διακριτή περίοδος για μένα. Μόνο γι' αυτό. Καταλάβατε, γιατί μεγάλωσα, δεν είχα καμιά θεολογική παιδεία στα νιάτα μου και μάλιστα μισούσα και την ιδέα ακόμα ότι ο Χριστός μπορεί να είναι αλήθεια. Και την ιδέα. Λοιπόν. Αλλά έρχεται ακριβώς αυτό. Η ενσάρκωση είναι ακριβώς αυτό, ξέρετε. Είναι, μπαίνει ξαφνικά το απόλυτο νόημα μέσα από κοινά πράγματα. Αυτό είναι. Γιατί χρειάζεται η έρμη ενσάρκωση, το ρωτάω και κάνουμε και εκπομπές που παρήγει τον κόσμο. Και το ρωτάω στους φοιτητές μια ζωή και παίρνω συνέχεια ανόητες απαντήσεις. Γιατί χρειάζεται. Μα ανόητες απαντήσεις δώσαν και μεγάλοι θεολόγοι, στον Αυγουστίνο. Ανόητες απαντήσεις. Για να μας μιλάει από κοντά ο λόγος. Δεν την πάρω εγώ από κοντά αυτή και τα λέω στα αυτή, θα πιστεί αυτή. Τι ανόητο. Χειρότερο είναι. Πιο πολύ την καταπιέζω. Αν δεν σου πω τίποτα. Ναι ή όχι. Ναι, δεν είναι. Είναι ή δεν είναι. Είναι. Και αυτό το λέει ο Αυγουστίνος. Ενώ βλέπετε οι Έλληνες πατέρες αποφεύγουν, ήταν λίγο εφιάστερα, δεν ξέρω τι ήταν, είχαν και παρέα πολύ, μεταξύ τους τα λέγανε και ο ένας έπιανε τις βλακίες του άλλου, την βλακία είπε αυτό που είπες, μην το ξαναπείς. Μπαίνει το νόημα μέσα στα ανθρώπινα πράγματα, αυτό είναι η ενσάρκωση. Ότι αποκτάει νόημα αυτό το ποτήρι νερό που θα πιω. Τη γεμίζει ξαφνικά η ζωή μου με ένα νόημα το οποίο την κάνει όμορφη. Πώς θα το πω. Και δίνει νόημα, δίνει σκοπό. Αυτό είναι ενσάρκωση. Χωρίς την ενσάρκωση δεν τα έχουμε αυτά. Το τελευταίο μου βιβλίο λέγεται, στα ελληνικά λέγεται Αφανής Αρμονία. Και είναι μεταφυσική ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας. Ψάξτε να δείτε τι αγώνα κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Που του αγαπώ, του λατρεύω, ειδικά τον Ηράκλειτο. Τον έχω πάθο δηλαδή. Ελπίζω στην αιώνια ζωή να τον συναντήσω. Πάρα πολύ. Πολλά να πούμε. Τον διαβάζω 50 χρόνια συνέχεια. Λοιπόν, και ήταν ένα καταπληκτικό άνθρωπο. Σα πω. Απίστευτο. Απίστευτα ευαίσθητο και μεγαλοφύη. Αυτό και δεν μπορούσε να αντέξει του ανθρώπου. Τα παράτησε όλα και πήγε στα βουνά. Εκπατήσας και μισανθρωπήσας, λέει, μισανθρωπήσας και εκπατήσας εν τις ώρες ιδιητάτου που ασιτούμενος και βοτάνας. Έτρωγε βοτάνια και αυτό, πήγε στο βουνό απάνω, δεν άντεχε πράγμα. Για τους Εφεσίους που ήταν η πατέρα, έλεγε άξιον Εφεσίης ηβιδών απάνξαστε και της ανίβης την πόλη εγκαταλείπεν. Από την εφηβεία και πάνω οι Εφέσιοι πρέπει να τους κρεμάσουμε και να αφήσουμε στα παιδιά. Τη βασιλεία. Πεδώσει η βασιλεία, έλεγε. Χρόνος πέσα, είπε σέβονεστι. Ο χρόνος είναι ένας. Και τι φοβερή μεγαλοφιάς να πεις κανείς να συλλάβεις το χρόνο σε ένα παιδί που παίζει με πεσούς. Είναι φοβερό πράγμα γιατί είναι τόσο παιγνιώδες και σοβαρό μαζί. Πεδώσει η βασιλεία. Ρε παιδιά, κάποιος παίζει μαζί μας. Φοβερό. Παίζει μαζί μας. Δηλαδή ο κόσμος αυτός είναι ένα τεράστιο παίγνιο. Τεράστιο παιχνίδι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να ακούσουμε το λόγο πίσω από τον κόσμο, ο οποίο μα λέει γιατί είναι το παιχνίδι τέτοιο και όχι άλλο, αλλιώτικο. Και καλά είπατε εσεί, δεν σπουδάζει κανεί θεολογία. Τι να κάνουν οι θεολόγοι καημένοι με όλα αυτά, ξέρετε, στι θεολογικέ σχολέ, πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθούν όλα αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται και άξιου δασκάλου και άξια αυτιά. Ρωτήστε εμένα που κάνω τον αγώνα τον καλό 30 χρόνια. Είναι μερικά παιδιά που τα αρπάζουν στον αέρα. Και μαθαίνουν ότι είναι ύψιστη πνευματική πράξη, ενώ κυλιάται κανείς στο χορτάρι, ας πούμε.
Έτσι, υπάρχουν άλλες σοβαροφανείς, ας πούμε, και ο νομικισμός και η ηθικολογία και τα αντίθετά τους, τα οποία είναι ουσιαστικά τα ίδια μάγμα, προμάλλο πρόσημο, είναι πολύ βολικά πράγματα για να γλιτώσουμε από το βάσανο της συνεχούς πραγματικής παρουσίας του Θεού μέσα στα πράγματα, που μας καλεί σε μια ποιητική αποκρυπτογράφηση, σε κάθε τι. Και αλλαγή. Και αλλαγή. Αλλά αυτό το πράγμα, όταν το συλλάβει κανείς για μια-δύο φορές στη ζωή του, μετά δεν μπορεί να το αφήσει. Γιατί είναι πολύ όμορφο. Και είναι ωραίο. Και βοηθάει σιγά-σιγά. Δεν φαντασίζει ότι πατώντας σε ένα τέτοιο κουμπί, μετά γίνεται κανείς ξαφνικά Άγιος. Καταρχήν, τι στα κομμάτια θα πει Άγιος. Έλεος πια. Η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορούσα να μου κάνετε θα ήταν αυτή. Τι είναι ένας Άγιος. Τι είναι σαν γιος. Α, δεν Πού μπορώ. το σκέφτεσαι αυτό. Δεν είναι. Τι να πούμε. Για πέστε μου εσείς. Είναι η παρουσία του Θεού στα πράγματα. Αυτό είναι η αγιότητα. Ξέρω, ο Θεός είναι πανέμορφος, παμπόνιαρος, πανέξυπνος. Έτσι παίζει συνέχεια. Μέσα στα πράγματα και μέσα στα νοήματα. Αν νομίζετε ότι ο Θεός είναι ανόητος, όπως νομίζετε πολλοί από εσάς, δεν είναι καθόλου ανόητος. Πάντα νομίζω είχατε πει και εσείς ότι Άγιος, νομίζω μια άλλη ομιλία, είναι αυτός που βλέπει τους άλλους όπως προορίζει ο Θεός να γίνουν ως εν δυνάμει Αγίους. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Προσέξτε όμως, σας λέω πράγματα τα οποία είναι στην πραγματικότητα εμπειρίες που προέρχονται από την Εκκλησία. Έτσι, δεν σας λέω απλά δικά μου πράγματα. Ένας μεγάλος θεολόγος της Δύσης, ο Κίρκιν, τον τραγολογούσα να γίνει πανεπιστημιακός ή να γίνει επίσκοπος και έλεγε «Δεν μπορώ να συμμετάσχω στη μεταχείριση του Θεού ως ηλίθιο». Μεταχειριζόμαστε και το Θεό ως ηλίθιο. Ο Θεός κηρύσσουν οι παπάδες μας, εγώ, είναι κυρίως ένας ανόητος. Δηλαδή, να σε έρθω να συναντήσω στον δρόμο, θα αλλάζεις κατεύθυνση. Σας είχα πει μια φορά, πήγε η κόρη μου μια φορά στο κατηχητικό, πήγε μόνο μια. Λοιπόν, και ήρθα στο σπίτι λοιπόν, μόνο μια γιατί εγώ έβαλα τις φωνές. Που εγώ δεν έβαλα, δεν έβαζα ποτέ φωνές, γενικώς πάντα. Αλλά σε αυτή τη φορά έβαλα φωνή. Πήγε λοιπόν και ήταν μια κατηχήτρια εκεί, μια κάποια περηφανή οργάνωση. Και της λέει η δικιά μου η κόρη που έχει κάτι και αυτή έτσι αυτό, της λέει, και τι είναι αμαρτία. Και τι ήταν η απάντηση. Ξέρετε τι ήταν η απάντηση. Η απάντηση. Δεν έχουμε τέτοιους υπερασπιστές του Θεού, τι τους θέλουμε τους εχθρούς του. Αμαρτία, λέει στο 12χρονο, αμαρτία είναι αυτό που δεν θα έκανες αν ήταν ο Χριστός μπροστά. Πιστέψτε με ότι ένιωσα σαν να μου έρχεσαι κάποιος γροθιά στο πρόσωπο. Έτσι, πα, όταν το άκουσα. Φανταστείτε σε τι υποβαθμίζεται η παρουσία του Χριστού. Απαγορευτική της πληρότητας και μάλιστα σε ένα παιδί, έτσι, για το οποίο η πληρότητα στο 12χρονο είναι απολύτως απαραίτητη, είναι αυτονόητη, καταλάβατε τι λέω. Το 12χρονο είναι καλά, είναι στα καλά του, δεν είναι ακόμα άρρωστο. Δεν είναι νευρωτικό. Μα μπορείς να συνεννοηθείς όπως έρχονται μερικές και οι κυράδες και είναι άρρωστες 100% από πάνω μέχρι κάτω και θέλουν να τους βοηθήσεις να παραμείνουν άρρωστες και θέλουν για το να είσαι και εσύ άρρωστος. Και λες το 12χρονο λοιπόν ότι έτσι και εδώ ζήσεις τον Χριστό μπροστά, τι είναι αυτό που δεν θα κάνεις, Παναγία. Σας είπα, τρόμαξα να το άκουσα. Σε μην τύχουν ξαναπάς εκεί και επειδή δεν ασκούσα απαγορεύσεις γενικώς, μ' άκουσε. Ναι. Μην τυχόν ξαναπάς εκεί, δεν να είσαι τον Χριστό μπροστά σου και να σκέφτεσαι τι δεν θα κάνω. Πολύ ύπαρξή σου είναι αυτός, το παν είναι αυτός, η ζωή, δηλαδή, η ζωή των πάντων, είναι η αλήθεια, το κλειδί, το νόημα, το πανέξυπνο νόημα, αυτό το πράγμα, δηλαδή, ακριβώς αυτό που σου λείπει, ακριβώς αυτό που δεν καταλαβαίνεις είναι ο Χριστός. Θα σας μπερδέψω λίγο με αυτά που λέω. Καλά κάνετε και έθετα από την αρχή. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, ότι αφού τα καταλάβουμε όλα, δεν έχουμε καταλάβει πια τίποτα. Για μένα, το ότι κάνουμε το Χριστό απορριπταίο είναι η μεγαλύτερη
πραγματικά κατάδια μας. Δηλαδή καταφέρνουν αυτό το «ον» να το κάνουν απεχθές. Ο Νίτσε που τον διάβαζα προχθές, μισή μέρα, λέει κάτι πράγματα. Λέει, οι εκκλησίες, λέει, είναι ταφόπλακες, προορισμένες στο να υποδείξουν την Ανάσταση του Χριστού. Λέει και το άλλο. Αυτός που αρνιούμε, λέει, είναι ο Θεός της ηθικής. Επίσης λέει ότι αυτό με το οποίο κυρίως θα διαφωνούσε ο Χριστός σήμερα είναι οι χριστιανοί. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτή την έμπνευση την οποία υπάρχει όταν είσαι στους βίους των Αγίων και πρέπει να ξέρουμε ότι βγάζουμε από εκεί και στα γραφτά των Αγίων, των μεγάλων ειδικά, και πρέπει να ξέρουμε ότι να την εξάγουμε από εκεί. Δεν μπορεί ο χριστιανισμός να είναι πηγή δυστυχίας. Δυστυχισμένοι είμαστε όλοι για διαφόρους λόγους. Και περνάμε από καθημερινές δυστυχίες και στον βαθμό που ατενίζουμε την ανθρώπινη πραγματικότητα γινόμαστε όλοι δυστυχισμένοι. Αυτή την πραγματικότητα την αφώτιστε. Ναι, αλλά πίσω από όλα αυτά, μέσα από όλα αυτά υπάρχει κάτι μεγαλειώδες. Αυτό το μεγαλειώδες, όταν μας συναρπάσει την ανθρώπινη ψυχή, νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει την κατάθλιψη και να βρει και τρόπο οικοδομητικό να βγάζει νόημα εκεί που δεν φαίνεται εξωτερικά να υπάρχει νόημα. Και οι Άγιοι, οι άνθρωποι του Θεού, ακριβώς αυτό κάνουν. Δηλαδή, εκεί που δεν έχει νόημα, ξαφνικά σου βγάζει ένα νόημα που λες, α, δεν το είχα φανταστεί ποτέ, θα μπορούσε να είναι και έτσι. Σε αυτόν τον αγώνα, εντάξει, εγώ αμφισβήτητα χρειαζόμαστε έναν σύμβουλο. Τι χρειαζόμαστε σύμβουλο. Έναν σύμβουλο, τον πνευματικό μας. Να μπορούμε να το συζητήσουμε όπως έχετε πει και εσείς, είχατε τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο. Όλοι εσείς που τα καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα, και όσοι καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι καλό να μπουν στην ιεροσύνη. Εγώ μόνο αυτούς θα ήθελα. Γενικά. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι στην ιεροσύνη μέσα να πιάνουν τέτοια πουλιά στον αέρα. Σε μια τέτοια περίπτωση να ξέρετε ότι ο κόσμος θα μας παρακαλούσε, θα ήταν από πίσω μας. Αντί να τρέχουμε εμείς, θα το βρούμε να κάνουμε εξυγχρονισμό του κηρύγματος. Κάθε φορά το ακούω αυτό πάνω. Αισθάνομαι ακριβώς σαν τα γραφεία συνοικεσίων που προσπαθούν να εμφανίσουν κάποιες ναυαγισμένες υπάρξεις ως αξιοαπόκτητες νύμφες. Δεν είμαστε γραφείο συνοικεσίων. Εμείς την ομορφιά την κρύβουμε αντί να τη φανερώνουμε. Εδώ σε εμάς υπάρχει ομορφιά και δεν τη φανερώνουμε. Δεν είπαμε τη φτιάξουμε εμείς. Τι θα πούμε σε εκείνους όμως που μπορεί να αντισταθούν σε αυτό και θα πούν «Όχι, ένας ψυχολόγος είναι καλύτερος για να με συμβουλεύει». Πάντα βρεις να το δείξει εμένα. Θέλω να πω ότι... Χρόνια το ψάχνω. Για να στέλνω άλλους, εγώ δεν... σε συναδέλφους τέτοιους δεν πηγαίνω. Θέλω να πω κατά πόσο μπορεί ένας ψυχολόγος να αντικαταστήσει. Θυμάσαι το δωρεό τραγούδι εκείνο του Σαββόπουλου που λέει, πώς το λέει, εκεί τους ανήλικους κρατούν στον νόμο, από τα τραπεζάκια έξω που είχε τότε πριν 40 αυτά, ενώ και αυτή ζητούν το δρόμο. Τέτοιοι είναι οι πιο πολλοί ψυχολόγοι. Και αυτοί ψάχνουν. Καλό είναι να ψάχνει κανείς, αλλά μην νομίζετε, δεν είναι θέμα ψυχοθεραπείας, είναι θέμα έμπνευσης. Αν χαθεί η έμπνευση, δεν ξέρω τώρα η ψυχοθεραπεία πώς μπορεί να μας πάει. Και επειδή γίναμε τέτοιοι, πολλά φρικισμένα άτομα μένουν εκτός εκκλησίας. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν εδώ μέσα, θα είχαν κάνει διαδήλωση με αυτό που ξέρετε. Τόσο πολύ θα χαιρόντουσαν αυτά που ακούνε.